Κύριοι, περίπου 150.000 Έλληνες ζουν στις ρωσόφωνες περιοχές της Βορειοανατολικής Ουκρανίας. Παρακολουθούν με ανησυχία τα γεγονότα και θεωρούν ότι εξτρεμιστικά στοιχεία με πρωταγωνιστές ακροδεξιούς μετατράπηκαν σε ρυθμιστές των εξελίξεων. Ανήσυχοι παρακολουθούν τα δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία οι περίπου 150.000 Έλληνες που ζουν στη Χερσόνησο της Κρυμαίας και σε άλλες πόλεις της Βόρειο-Ανατολικής Ουκρανίας. Με τους Ρώσους να ελέγχουν ήδη όχι μόνο την Κρυμαία, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και άλλες περιοχές όπου υπάρχουν ρωσόφωνοι, πιστεύουν ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια διχοτόμηση. Η βόρειο-δυτική Ουκρανία θα πάει με τη Δύση και το μεγάλο κομμάτι το άλλο από την Οδυσσό διαγώνια δυτικά του Κιέβου θα ανήκει στην επιρροή της Ρωσίας. Αυτά είναι τα πιο πλούσια συγκοιτάσματα κομμάτια της Ουκρανίας που και οι δυτικοί από εδώ ζουν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια διχοτόμηση της χώρας, αυτοί θα πρέπει να βρουν φόρους για να ζήσουν. Γιατί από εδώ φεύγανε τα λεφτά και πηγαίνανε εκεί και ζούσαμε. Όπως λένε στον Α, οι Έλληνες ομογενείς περιμένουν με αγωνία την επόμενη μέρα. Είναι ήρεμη η κατάσταση εδώ. Ζωή τρέχει, κυλάει, τα μαγαζιά ανοιχτά. Τώρα περπατάω πάνω στους δρόμους. Εντάξει, όλη η Κρυμαία είναι υπό τον έλεγχο των αρχών της Κρυμαίας. Είναι. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όλοι οι λαοί διάφορων εθνών εδώ ανησυχούν βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, πανικό, δεν υπάρχει φόβος. Σε όλες τις πόλεις της Κρυμαίας, αλλά και της Βόρειο-Ανατολικής Ουκρανίας, οι ρωσόφωνοι έχουν βγει στους δρόμους και ζητούν δημοψήφισμα για να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, μας λένε οι Έλληνες της Ουκρανίας. Αναμένονται να γίνουν κάποιες φιλορωσικές διαδηλώσεις όπως έγιναν και χτες, που ύψωσαν ρωσικές σημαίες, έγιναν και στη Μαριούπολη και στο Ντονέτσκ. Η κατάσταση όπως ξέρετε είναι παντού ρευστή, παρακολουθούμε, είμαστε σε επαγρύπνηση. Ο έλεγχος της πόλης αυτή τη στιγμή είναι στους Ουκρανούς ή στις φιλορωσικές δυνάμεις, στους ρωσόφωνους? Όχι, όχι, ανήκει στις Ουκρανικές αρχές. Εφόσον μιλάω από το αεροδρόμιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοια εξέλιξη. Για τους ομογενείς ήταν θέμα χρόνου η αποσταθεροποίηση της χώρας από τη στιγμή που ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς έχασε τον έλεγχο και εξτρεμιστικά στοιχεία με πρωταγωνιστές ακροδεξιούς μετατράπηκαν σε ρυθμιστές της κατάστασης, μας λένε. Εμείς σαν Έλληνες καλό θα είναι να μην εμπλακούμε στα δικά τους. Είμαστε φιλοξενούμενοι και δεν ξέρουμε το αύριο ποιος θα επικρατήσει, οπότε καλό θα είναι να μην παίρνουμε θέση υπέρ κανενός. Ο προηγούμενος πρόεδρος είχε στήσει ένα μηχανισμό διαφοράς, ο οποίος δεν ήταν αριστός σε κανέναν. Σε αυτό εκμεταλλευτήκαν οι αντίπαλοι. Ακόμα και τώρα πάντως για πολλούς αναλυτές το ενδεχόμενο της διχοτόμησης δεν θεωρείται πιθανό, αφού όπως μας λένε δεν συμφέρει ούτε τους Ρώσους, ούτε την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και οι δυτικόφιλοι Ουκρανοί που διαμένουν στο δυτικό τμήμα της χώρας γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο πλούτος, η παραγωγή και η οικονομική δραστηριότητα της Ουκρανίας λαμβάνει χώρα στο ανατολικό μέρος της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα τεράστια συμφέροντα των Ρώσων στην περιοχή είναι αυτά που θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Όλοι οι Έλληνες Ουκρανίας είναι καλά, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη ζει η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων και θα συνομιλήσουμε με τον πρόξενο της Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάνεση. Πληροφορούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλες διαδηλώσεις φιλορωσικές. Είναι ακριβές αυτό? Ναι, είχαμε το μεσημέρι σειρά φιλορωσικών διαδηλώσεων και στη Μαριούπολη και στο Ντονέτσκ. Αυτό συμβαίνει όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε όμως έκτροπα, έτσι. Η προσεκτική εικόνα που βλέπω τώρα δεν αντιστοιχεί στη Μαριούπολη, έτσι. Το κλίμα ποιο είναι, δεδομένου ότι οι διαδηλωτές έχουν υψώσει σημαίες σε δημόσια κτίρια? Αν με ακούτε, κύριε Πρόξενε. Έχουν υψώσει τη σημαία, προσεχούστε με, έχουν υψώσει τη σημαία στο Δημαρχείο της Μαριούπολης, χωρίς αυτό να σημαίνει αλλαγή κυριαρχίας. Προς Θεού, μην το συγκέουμε αυτό. Άρα λοιπόν ελέγχεται ακόμα από το επίσημο Ουκρανικό κράτος η Μαριούπολη. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, το κλίμα το οποίο επικρατεί. Η κατάσταση ήταν σχετικά ήρεμη. Δεν είχαμε ούτε έκτροπα ούτε επεισόδια. Μάλιστα, ήρεμη κατάσταση στη Μαριούπολη, όλα καλά με τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση, κύριε Πρόξενε. Στην Μαριούπολη, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε, δεδομένου ότι κάνει επίσημη επίσκεψη στην.